Αποσχεδετάμε σήμερα μια ιστορική μορφή της αριστεράς, ένα νέο 93 ετών, ένα παράδειγμα βιωμένης αντίστασης 75 χρόνων, έναν άνθρωπο του λαϊκού κινήματος, έναν από τους πρωτοργάτες της κομμουνιστικής ανανέωσης στη χώρα μας, έναν οργανικό διανοούμενο του κινήματος, έναν πρωτοπόρο της δράσης και της σκέψης, έναν πολίτη της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Ο Κώστας Φιλίνης έζησε και συμμετείχε διακινδυνεύοντας τις μεγάλες στιγμές της Εθνικής Αντίστασης, την Ανάταση και την Ελπίδα, τη Διάψευση και την Τραγωδία και ξανά την Ελπίδα. Η επονίδικη φλέβα του θα παραμείνει ζωντανή μέχρι το τέλος της ζωής του. Αναζητούσε πάντοτε το νέο, στην πολιτική, τον αγώνα, τη θεωρία, την επιστήμη διέθετε αμύωτη την πνευματική περιέργεια του νέου. Πολιτισμό με την ευρεία έννοια και πολιτική, γνώση και ήθο, αγωνιστικότητα και στάθμιση σχετισμού δύναμη, αίσθηση τη ιστορία ω παρόν και όχι ω λήψανο παρελθόντο και μάχη οπλιστών κριτική μαρξιστική προσέγγιση, ανιδιοτελή προσφορά, διεθνιστικό ορίζοντα με καρδιά την αριστερή ευρωπαϊκή προοπτική, συνεχή αγώνα για τη διεύρυνση και δικαιωνικοποίηση τη πολιτική, με ιδιαίτερη έρνοια για τα κοινωνικά κινήματα, αγωνία για ένα συνεχώς ανανεούμενο, με τομές και υπερβάσεις μέσα στη μεγάλη πορεία κόμμα της Αριστεράς, με σεβασμό στη δημοκρατία, την ουσιαστική ενότητα και την αυτονομία των κινημάτων. Όλα αυτά συγκροτούσαν το αγωνιστικό ηθικό παράδειγμα του Κώστα. Με την πολύχρονη δράση του, ενσάρκωνε το πρότυπο του διαφωτισμού για τον ενεργό πολίτη. Ο στοχασμό και ο αναστοχασμό υπήρξαν κινητήριε δυνάμει του στο μακρύ ταξίδι για την απελευθέρωση του ανθρώπου από κάθε λογή σε εκμετάλλευση, καταναγκασμό και αλωτρίωση. Ο σοσιαλισμό δεν ήταν γι' αυτόν μια επαγγελία ενό διαρκώ απομακρυνόμενου μέλλοντο, αλλά μια καθημερινή παρέμβαση για τη δημοκρατική υπέρβαση του καπιταλισμού. Και όλα αυτά, τι νέε θεωρητικέ προσεγγίσει, είχε την ικανότητα να τι καθιστά υλική πολιτική δύναμη να τις συζητά με απλότητα, να τις μοιράζεται με τους συντρόφους και όχι απλώς να τις επικοινωνεί, όπως λέει η φράση του Συρμού σήμερα. Δράση με αυταπάρνηση, προβληματισμός και επιστημονική απλότητα, το τρίτο του διαφωτιστή της αριστεράς που αντιπροσώπευε ο Φιλίνης. Στα πολιτικά κείμενα, προσωπικά ή συλλογικά, μπορεί κανείς να διαπιστώσει πρόδρομες σκέψεις ή και επεξεργασμένες αναλύσεις αυτού που ονομάζουμε σήμερα αριστερά του 21ου αιώνα. Μπορούμε να αντιληφθούμε ότι η πολιτική σκέψη του Φιλίνη είναι στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φιλίνης υπήρξε από εκείνους τους πρωτοπόρους της κομμουνιστικής αριστεράς, οι οποίοι μέσα σε αντίξωες συνθήκες, πολιτικές διώξεις, αλλά και ανώμαλο εσωκομματικό καθεστώ, ανέλαβαν διαδοχικά δύο επαναστατικά διακυβεύματα. Απέναντι στον ταξικό αντίπαλο, αλλά και απέναντι στο κομματικό, στον κομματικό, στο κομματικό δογματισμό. Η ανανέωση του κομμουνιστικού κινήματο υπήρξε μια επανάσταση μέσα στην Επανάσταση. Χωρί εξειδανικεύσει, με πολλέ αντιφάσει, όπω άλλωστε όλε οι επαναστάσει. Ο Φιλίνη υπήρξε από τα κεντρικά πρόσωπα αυτή τη προσπάθεια, σε επαφή με τι εξελίξει στην ελληνική κοινωνία, αλλά και τι πλέον προχωρημένε αναζητήσει τη ευρωπαϊκή αριστερά. Στη δική του σκέψη, η υπέρβαση του κομμουνιστικού χαρακτήρα του κόμματο δεν εξυπηρετούσε ένα πολιτικό σχέδιο συγκόλληση με το δογματικό ΚΚ. Ούτε οδηγούσε την αριστερά, το κόμμα τη αριστερά σε δρόμου πολιτικού ετεροκαθορισμού μέχρι του κυβερνητισμού. Η νέα αριστερά, ω ορίζοντα, καθοδηγούσε τι επιλογέ του. Η τριπλή δημοκρατία μέσα στο κόμμα, στη σχέση του κόμματο με τα κινήματα, στο όραμα του σοσιαλισμού. Ήδη από τη διάσπαση του, του ΚΚΕ το 1968, έστω με καθυστερήσει, το θέμα της δημοκρατία είχε τεθεί. Στις αρχές δεκαετίας του 80, με θριαλίδα της Σοβιετικής βοήθειας στο Αφγανιστάν, η Ευρωπαϊκή Αριστερά συνειδητοποίησε οδυνηρά ότι είχε εξαντληθεί η προθετική δύναμη της επανάσταση στην Ανατολική Ευρώπη, όπως προφητικά είχε επί τότε ο Περλιγκουέρ. Η καταδίκη του διπολισμού και η εγκατάλειψη των αυταπατών για τη φυσιογνωμία των καθεστώτων του υπαρκτού η συνειδητοποίηση ότι η, Ευ η Ευρώπη τη ειρήνη, τη δημοκρατία και τη αλληλεγγύη είναι πεδίο ταξικών κοινωνικών αγώνων, η ευρωκομμουνιστική προσέγγιση για την Ευρώπη των εργαζομένων και τη δημοκρατική ομοσπονδιοποίησή τη, υπήρξαν σταθερέ επιλογέ του Φιλίνη, ο οποίο με τη γνωστή μαχητικότητά του έδωσε αγώνε για να μα πείσει. Γιατί ο Κώστα υπήρξε μαχητή για τι απόψει του και μέσα στι συλλογικότητε που συμμετείχε από ηγετικέ και άλλε θέσει. Οργάνωνε την πολιτική σύγκρουση όχι ω αυτόν τον σκοπό, αλλά ω προπόθεση για να αποσαφινιστούν οι διαφορέ προκειμένου να υποτευθούν στέρεες πολιτικές συνθέσεις. Η διαρκή αναζήτηση της νέας αριστεράς, μετά την αποχώρηση του ΚΚΕ από τον εννέο συνασπισμό και τη μικρή περίοδο της ελληνικής αριστεράς, της ΕΑΡ, και τη μετατροπή του συνασπισμού σε διάδοχο πολιτικό φορέα της νεανοτικής αριστεράς στη χώρα μας, αποτέλεσε το κεντρικό μέλημα του Φιλίνη. Με σταθερή επιδίωξη την ιδεολογική πολιτική αυτονομία του συνασπισμού Απέντε σε σχέδια σοσιαλδημοκρατοποίησή του ή αναχρονιστική αναδίπλωση. Και όλα αυτά χωρί να επιδιώκει ρόλο πολιτικού κηδεμόνα. Ήταν επίση η αναζήτηση αναδιπλωση και ολα αυτα χωρι να επιδιωκει ρολο πολιτικου κηδεμονα ηταν επιση η αναζητηση τη Νέα Αριστερά, που εξ τον έφερε να υποστηρίζει τη συγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φιλίνη υπήρξε δάσκαλο, ισότιμο σύντροφο, αυστηρό από αγάπη απέναντι στου νέου. Έδινε συνεχώ τη συλλογική προσπάθεια, έδινε σε εγώ στη συλλογική προσπάθεια χωρίς να διεκδικεί προσωπικά ανταλλάγματα. Δεν είναι, γνωστό. Το διάβασα στην έκθεση του υπευθύνου του κομματικού κέντρου της παρανομίας του Κασιμάτη σε μια έκθεσή του. Δεν το είχε ποτέ ο Φιλίνης αυτό, αλλά εκεί το διάβασα. Ο Φιλίνης εκποίησε μέρος της περιουσίας εύπορης οικογένειάς του για να στηρίξει οικονομικά τη βαθιά παρανομία των πέτρινων χρόνων. Τι αντίστοιξη με τους σημερινούς πολιτικούς. Το επονίτικο ξεκίνημά του σφράγισε τα 75 χρόνια της αδιάκοπης αγωνιστικής παρουσίας του. Σε όλες τις στιγμές της αλλαγή ηγεσία υποστήριξε τους νεότερους συντρόφους. Τα τελευταία χρόνια της ενεργού παρουσίας του τα αφιέρωσε στην Αυγή, προσφέροντας με την απλότητα και το κύρος του δυνατότητες για να ξεπεράσει η Εφημερίδα δυσκολίε αλλά και παγίδε. Επέμενε στην ανάγκη η Αυγή να συνεχίσει να εκδίδεται καθημερινά, για να ενημερώνει με δημοσιογραφική αυτοτέλεια και να εκφράζει τη γενική πολιτική του ΣΥΝ, όχι ω κομματικό όργανο, αλλά ω καθημερινή Εφημερίδα αριστερή γνώμη. Είχε συλλάβει την ανάγκη οι εργαζόμενοι μαζί με του αναγνώστε να συγκροτήσουν συλλογικότητε με τη διακριτική συμβολή του κόμματο. Θα αναλάβουν τη συνέχιση τη έκδοση τη Το στίχημα παραμένει ανοιχτό. Αγαπημένα μα και σεβαστέ Κώστα, φεύγει σε μια στιγμή που η αριστερά αναμετράται με την ίδια πρόκληση που αναμετρήθηκε η δική σου γενιά στο ιστορικό ξεκίνημά σα. Αυτή τη φορά με ισχυρότερε ελπίδε και δυνατότητε. Καλύτερα να αναλάβει την ευθύνη για το μέλλον του λαού και τη χώρα. Καλείται να αντιμετωπίσει τη σκληρότητα των αντιπάλων, αλλά και να αποφύγει τη δική τη ροπή προ λάθη. Καλείται να αποδείξει ότι οι θεωρητικέ αναζητήσει και οι δημοκρατικέ αρχέ τη δεν είναι λόγια του αέρα, αλλά χρήσιμε και αναγκαίε προποθέσει για να ανοίξει ένα νέο δρόμο για τη χώρα, για να ανοίξει στι εσκαθιέ τη Ευρώπη και πάλι η δημοκρατική προοπτική του σοσιαλισμού. Καλείται η αριστερά μα να λειτουργήσει συλλογικά και δημοκρατικά σε όλα τα επίπεδα. Με σταθερή επιδίωξη τη λαϊκή ενότητα και συμμετοχή, ώστε να υπάρξει δημοκρατική διέξοδο με αλληλεγγύη στη χώρα μα. Σε αυτέ τι στιγμέ, θα ζει μαζί μα με το αγωνιστικό δημοκρατικό ήθο και τη φρεσκάδα τη σκέψη σου. Σε αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη που σε γνωρίσαμε, αλλά δεν σε αποχωριζόμαστε. Στην αγαπημένη σύντροφο τη ζωή σου, τη, τη Ζωή και την Ανούλα, απευθύνουμε τα συλληπιτηριά μας.